centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Λοιπόν, πάμε λίγο και στα υπόλοιπα τώρα. Πλησιάζει η Τετάρτη, κύριε Σαββόπουλε. Θα αξιολογηθούμε την Τετάρτη? Κύριε Νατσούλη, έχω την εντύπωση, ακούγοντας το διάγγελμα του κυρίου Μητσοτάκη, πλέον δεν ισχύει ο επιδημιολογικός χάρτης από αύριο το πρωί τουλάχιστον, αυτός που μας παρουσιάσανε περίπου πριν ένα μήνα, με τις τέσσερις κατηγορίες. Πλέον έχουμε καινούργια δεδομένα. Καινούργια δεδομένα όπου χωρίζονται σε δύο κατηγορίες πλέον οι περιφερειακές ενότητες σε όλη την Ελλάδα. Είναι της αυξημένης επιτήρησης και η άλλη που είναι το πορτοκαλί, αν θυμάμαι λάθος. Δεν νομίζω δηλαδή πλέον την Τετάρτη να αξιολογηθούμε. Γιατί όχι? Δεν πρέπει να γνωρίζουμε, κύριε Σαββόπουλε, πώς τα πήγαμε σε αυτές τις 14 μέρες. Αξιολογείται καθημερινά. Υπάρχει δηλαδή ο καθημερινός δείκτης, ο οποίος βλέπουμε ότι στην Καστοριά έχει σταθεροποιηθεί με τάση έτσι πτωτική. Ναι, και πότε θα μάθω εγώ αν καλυτέρευσα ή όχι? Πότε θα μάθετε σαν περιοχή? Ναι. Πότε θα μάθετε και εσείς που ηγέστε τον νόμο? Ρωτάτε τον αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς για κάτι το οποίο, ας πούμε, μα δεν το ξέρω, ο πρώτος πολίτης του νομού, ποιος από το ξέρει? Από τον ΟΔΗ και την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Επίσημα δεν έχει έρθει ακόμα η εγκύκλειος, η οποία έχει εξαγγελθεί το Σάββατο από τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη. Αλλά ακούγοντάς τον το τι είπε, πλέον δεν ισχύει ο επιδημιολογικός χάρτης επιτήρησης από το 1 έως το 4. Ισχύει το καινούριο. Εγώ θα σας κάνω μια υπόθεση. Το οποίο, αφήστε με λίγο να ολοκληρώσω. Στην απάντηση, στην ερώτηση την οποία ρωτήσατε, θα απαντήσω λοιπόν. Η λογική λέει ότι στο μήνα πάνω γίνεται πλέον η αξιολόγηση, αλλά εάν δούμε ότι μια περιφερειακή ενότητα όπως η Καστοριά, σύμφωνα με τους αλγόριθμους και πλέον τα μοντέλα τα οποία παρακολουθούν οι ειδικοί, έχουν μηδενίσει ή έχουν βελτιωθεί, είναι ευκολονόητο. Γιατί δηλαδή να περιμένω ένα μήνα εγώ μετά να αξιολογηθώ? Δεν το είπε κανένας ότι θα περιμένετε ένα μήνα. Αυτό δεν λέω. Είπε τέτοιο πράγμα. Άρα είπε το φυσιολογικό ότι είναι τα μέτρα αυτά θα ισχύουν για ένα μήνα σύμφωνα με αυτά που έχουν σήμερα ως δεδομένα. Δηλαδή αν εμείς με το καλό μηδενίσουμε για 10-15 μέρες και φτάσουμε, ας πούμε, 15-20 Νοεμβρίου ή οποιοδήποτε άλλος σαν και εμάς, θεωρώ ότι δεν θα είναι στην αυξημένη επιτήρηση, εφόσον υπάρχει όμως μια έτσι συνεχή έτσι καλή κατάσταση συνεχόμενη. Την οποία δεν τη βλέπουμε και αυτό που είδαμε ήταν για τον μήνα Οκτώβριο. Συζητώντας τέλος πάντων και με τον διοικητή του νοσοκομείου και βλέποντας τα επίσημα στοιχεία του ΕΟΔΗ, είμαστε σε μια σταθερή κατάσταση όταν η Ελλάδα έχει τριπλασιάσει και τετραπλασιάσει, ας πούμε, τα κρούσματα. Βλέπουμε κάτι αριθμούς Ροδόπη 115, Σέρες 60-65, Λάρισα, Βόλο. Δηλαδή όλοι έχουν εκτιναχθεί. Ξάνθη ξαναπαρουσίασε ένα πολύ μεγάλο αριθμό, τα Γιάννενα. Εμείς, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρέπει να χαλαρώσουμε, και ήταν αυτό που είχαμε πει τον κύριο Χαρδαλιά, βλέποντας οι Καστοριανοί ότι στην Κοζάνη που είχε μπει μια εβδομάδα νωρίτερα στο 4, αυτό θεωρώ ότι δημιούργησε έτσι μια πιο από τον καθένα μας αυστηρή εφαρμογή των μέτρων των οποίων μας λένε οι ειδικοί να οδηγήσουμε, και γι' αυτό και λέγαμε ότι πιστεύαμε ότι θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα νωρίτερα από την εφαρμογή των μέτρων. Τώρα σίγουρα είναι κάτι το οποίο βλέπετε συνεχώς από τους ειδικούς, βγάζουν καινούριους επιδημιολογικούς χάρτες, καινούρια δεδομένα. Θεωρώ ότι δεν θα είναι για ένα μήνα, εφόσον πάει καλά κάποια περιφερειακή ενότητα, θα μπορεί νωρίτερα να κάνει. Αυτό λέμε. Πάντως με την εφαρμογή από αύριο εμείς τουλάχιστον, όσον αφορά το καθεστώς, για μας το μόνο που αλλάζει είναι μάλλον προς το καλύτερο κάτι, οι μετακινήσεις μας εκτός νομού και να έρθουν και στο νομό μας. Και είναι και η λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών. Άμα δείτε δηλαδή, λέει πλέον το 50% να εργάζεται και το 50% με τηλεεργασία. Ενώ πριν, ας πούμε, στο 4, έτσι όπως ήταν, έλεγε και έδινε τη δυνατότητα, ας πούμε, στον εκάστοτε διευθυντή, κάτι το οποίο, ας πούμε, με συζήτηση το λύσαμε τουλάχιστον για τις υπηρεσίες δικές μας, ότι σύμφωνα με την, τέλος πάντων, την άποψη του εκάστοτε διευθυντή κάθε υπηρεσίας, θα μπορούσε να λειτουργήσει με το απαραίτητο προσωπικό ασφαλείας. Τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή θα μπορούσε, ας πούμε, ένας διευθυντής να πει ότι, ξέρετε, εγώ θα λειτουργήσω για 10 μέρες με 2 υπαλλήλους. Ενώ το σύνολο των υπαλλήλων είναι 15-20. Δεν ήταν ξεκάθαρο. Ενώ τώρα, ας πούμε, λέει με το 50%, γιατί θα πρέπει και η δημόσια διοίκηση να λειτουργεί. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε
παρόλα τα μέτρα από τη στιγμή που εφαρμόζονται αυτά που θα πρέπει να εφαρμόζονται. Δηλαδή ξεκαθαρίζει αυτό και την μετακίνηση των πολιτών που είναι κάτι το οποίο είναι και λογικό και σωστό. Μάλιστα. Τώρα, τυγκάρουν τα κρεβάτια, τυγκάρουν τα νοσοκομεία. Και η συνάδελφός κύριε Κοζαθάνη στο Περιφερειακό Συμβούλιο είπε πριν από λίγο ότι όντως τα πράγματα αρχίζουν να γίνονται δύσκολα για όλη τη Βόρεια Ελλάδα, ειδικά όταν οι περιπτώσεις συμπολιτών μας μπορεί να χειροτερεύσουν και να χρειάζονται κάτι, κάποια πιο ιδιαίτερη ή μεγαλύτερη φροντίδα ή νοσηλεία. Αυτό το θέμα πώς σας απασχολεί και πραγματικά αν και εσείς το έχετε διαπιστώσει αυτό, σήμερα αν κάποιος Καστοριανός χρειαστεί μια μεγαλύτερη μονάδα, ένα μεγαλύτερο νοσοκομείο, πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να μπορέσει να βρει κάπου ένα κρεβάτι τέτοιο? Το Σάββατο το πρωί επικοινώνησα με τον υπεύθυνο του COVID, λέγεται Κολάρας Παναγιώτης, είναι Καστοριανός. Μάλιστα. Ο υπεύθυνος του COVID στο ΑΧΕΠΑ. Γνωριστήκαμε τη δύσκολη περίοδο του Μαρτίου-Απριλίου. Και τέλος πάντων ο υπεύθυνος του COVID για το ΑΧΕΠΑ είναι Καστοριανής καταγωγής. Λέγεται Κουλάρας Παναγιώτης, ένας αξιόλογος γιατρός, τον οποίο έτσι και δημόσια θέλω να ευχαριστήσω για την προσφορά του έτσι στον τομέα της υγείας. Και είχα τη συζήτηση αυτή που λέτε, ξέρω εγώ, ότι όντως τα πράγματα φύγουν, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Yeah. Από εκεί και πέρα, κύριε Νατσούλη, εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε ως περιφέρεια ήταν αυτό που είχαμε βγάλει την πρόσκληση, η οποία αυτές τις μέρες θα πάρει αυτό που λέμε τον τελικό δρόμο και την ένταξη όλων των έργων, γιατί η γραφειοκρατία στο δημόσιο, όπως ξέρετε, πολύ καλά κρατεί. Υπάρχουν κάποιες προτάσεις οι οποίες αξιολογούνται και από το νοσοκομείο της Καστοριάς μας. Ο στόχος και η επιβολή των μέτρων για όλο αυτό το οποίο ζούμε το τελευταίο διάστημα και είχαμε ζήσει έντονα κατά την περίοδο της Άνοιξης, που τότε στην Άνοιξη ήμασταν λίγες οι περιοχές της Ελλάδος που ζούσαν αυτό το πράγμα και ίσως δεν είχε γίνει αντιληπτό από τις υπόλοιπες περιοχές. Είναι αυτό που λέμε να υπάρχει μια σταθερή κατάσταση, να μην γίνει ας πούμε ξαφνικά ένα μπαμ και νοσήσουν πολύ ταυτόχρονα, γιατί κανένα σύστημα δημόσιας υγείας, ούτε σε προηγμένα κράτη, δηλαδή τώρα ας πούμε διάβαζα προχθές και η Γερμανία υπάρχει το αντίστοιχο πρόβλημα, και Αγγλία και Γαλλία, δηλαδή να μην προσπαθούμε να εξειδικεύσουμε τι θα γίνει. Ο στόχος μας, ο στόχος της πολιτείας, ο στόχος της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Ένας όμως συμπολίτης μας σήμερα είναι μπορεί να ενισχύει. Να υπάρχει, για την ώρα κύριε Νατσούλη, νομίζω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Αυτό όμως δεν μπορεί να το εξασφαλίσει κανένας αν ξαφνικά τα κρούσματα στην Ελλάδα γίνουν 20.000. Λέω, δεν θα γίνουν 20.000. Λέω όμως ότι πριν 3 εβδομάδες ήταν 200 και τώρα είμαστε στα 2.000. Δεν ξέρουμε τι συμβαίνει και πέρασαν μόλις 3 εβδομάδες. Και θυμάστε πολύ καλά ότι λέγαμε ότι κατά τη χειμερινή περίοδο, που ακόμα δεν μπήκε για τα καλά ο χειμώνας στην Βόρεια Ελλάδα, οι ιός αυτές έχουν έτσι αυξητική τάση, είναι πιο επιθετική και μεγαλώνουν αριθμητικά. Είναι κάτι που φαντάζομαι απασχολεί τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και τον ΕΟΔΗ. Εμείς στα πλαίσια της καλής συνεργασίας του περιφέρεια με το Γενικό Νοσοκομείο, ό,τι χρειαστεί και όπου μπορούμε να βοηθήσουμε και μάλιστα με πολύ γρήγορες διαδικασίες το κάνουμε. Ας πούμε την προηγούμενη Τρίτη στην Οικονομική Επιτροπή πέρασε ένα ποσό που θα πρέπει να γίνουν κάποιες βοηθητικές εργασίες μέσα στο νοσοκομείο για να μπορούν να υποδεχτούν έτσι κάποιους ασθενείς με το COVID. Υπάρχει ένα αίτημα για ένα νοικίσχο το οποίο έχει υποβληθεί στο ΕΣΠΑ. Θεωρώ ότι θα λυθεί. Λύνει το πρόβλημα, ας πούμε, για 5 άτομα να μην μπαίνουν μέσα στο νοσοκομείο. Και για να μην υπάρχει αυτή η αναμονή στο κρύο έξω και τα λοιπά. Έξω στο κρύο, αλλά και να μην μπαίνουν στην παιδιατρική. Κάπου διάβασα κάτι περιστατικά τώρα που έγραψε στην παιδιατρική. Μιλάμε και με την κυρία Κοζατζάνη, είμαστε στο ίδιο περιφερειακό συμβούλιο. Μιλάμε και με τον διοικητή του νοσοκομείου και με τους άλλους γιατρούς και με τον κύριο Γούλιο. Στόχος, επαναλαμβάνω, είναι να μην έχουμε αυξητική τάση και αυτό θα το πετύχουμε εφόσον τηρούμε τα μέτρα και δεν έχουμε. Δηλαδή, αυτή τη Καστοριά, το καλό είναι ότι τις τελευταίες 7-8 μέρες είμαστε σε ένα σταθερό αριθμό από 8 έως 10 κρούσματα ημερησίως. Είναι καλό. Δεν υπάρχει αυξητική τάση. Εκεί είναι ο μέσος όρος και το Οκτωβρίο όμως. Αυτό είναι ο μέσος όρος και του Οκτωβρίου. Το Οκτωβρίου δεν είναι. Αφού 247 κρούσματα έχουμε όλο τον Οκτωβρίο. Είναι 247, αλλά είχαμε ένα πίκ, ας πούμε, κάποιες μέρες. 247. Ο μέσος όρος λοιπόν των κρουσμάτων του Οκτωβρίου είναι. Ναι, αλλά ο μέσος όρος έχει να κάνει με μια σειρά από άλλα πράγματα. Δεν έχει να κάνει, δηλαδή, ας το πω κιόλας τώρα, γιατί το έχω και μπροστά μου. Λοιπόν, βλέπουμε, ας πούμε, ότι όσον αφορά τον αριθμό των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, οι πρώτες μέρες του Οκτωβρίου, κύριε Νατσούλη, μέχρι και τις 11 Οκτωβρίου, είχαμε συνολικά 8, 10, 11 κρούσματα. Μέχρι και τις 11 Οκτωβρίου, λοιπόν,
έτσι όπως εσείς μιλάτε για το μέσο όρο, είχαμε μέσο όρο ένα κρούσμα ανά ημέρα. Για το πρώτο δεκαήμερο, λέτε. Για το πρώτο δεκαήμερο. Γιατί το πρώτο δεκαήμερο και μετά εσείς πάμε. Ουσιαστικά 9-17. Είστε την καμπύλη, λέτε τώρα. Την καμπύλη, μάλιστα. Όχι, δεν είναι θέμα καμπύλης. Είναι θέμα πώς εξελίσσεται ημερολογιακά. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή το πρώτο δεκαήμερο, όταν μας βγάζανε με 0 και τα λοιπά, όταν λέγαμε ότι κάτι. Λοιπόν, έχουμε 11 κρούσματα το πρώτο εντεκαήμερο. Και μετά πάμε 9, 17, 17, 5, 20, 17, 10, 5, 5, 9, 15, 16, 27. Χάθηκε μπάλα. Υπήρχε πριν κάνα 4-5 μέρες, 15, 14, 11 και τώρα βλέπουμε, ας πούμε, αυτό σταθεροποιήθηκε 9-8. Δηλαδή, ναι. Άμα πάτε σε άλλες περιφερειακές ενότητες, αυτή η αντίστοιχη καμπύλη, δηλαδή το τελευταίο δεκαήμερο, έχει μια μεγάλη αυξητική τάση, ενώ εμείς φαίνεται ότι έχει σταθεροποιηθεί. Καλό, όχι εφησυχασμός. Πρέπει να τηρήσουμε δεν αυτό που λέμε υποχρεωτική μάσκα μέσα έξω είδατε, για να μην δέχεται πίεση το νοσοκομείο με εισαγωγές ασθενών. Και κάτι άλλο το οποίο ίσως ας πούμε, γιατί πολλοί λένε ότι ο μέσος όρος ηλικίας είναι 38 ή όχι, τέλος πάντων βλέποντας εγώ κάποια έτσι στοιχεία σύμφωνα με αυτά που επιβεβαιώνεται από τον ΕΟΔΗ ότι τις τελευταίες 3-4 μέρες ο μέσος όρος, τουλάχιστον για την περιοχή μας, δεν ξέρω τι συμβαίνει με τις άλλες περιοχές, είναι λίγο μεγαλύτερος από αυτός που ήταν πριν 10 μέρες. Ναι. Και αυτός ήταν και ο φόβος και τέλος πάντων όταν έχουμε έναν μεγάλο αριθμό κρουσμάτων είναι λογικό μετά γιατί αυτοί οι νεαροί μένουν σε κάποια σπίτια με τους γονείς τους, πιθανόν και με τους παππούδες, τις γιαγιάδες. Είναι λοιπόν όσο και προσεκτικός να είναι κάποιος στο σπίτι του, είναι λογικό ας πούμε να περάσει και σε μεγαλύτερες ηλικίες. Και μεγαλύτερες ηλικίες είναι αυτές που φαίνεται να υπάρχει το πρόβλημα και κυρίως και δεν έχει διακρίσεις. Είδατε σήμερα ότι ο ίδιος ο Πάνος και Παψόγλου ανακοίνωσε στο Facebook ότι έχει προσβληθεί από τον κορονοϊό, συστήνοντας τους πάντες. Δεν υπάρχει διακρίσεις. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Και ήταν ο κ. Είναι από τους ανθρώπους, από τους πιο προσεκτικούς. Από τους πολύ προσεκτικούς. Επικοινώνησα μαζί του, ναι, μιλήσαμε μαζί. Αυτό κάνει την τρομακτική εντύπωση. Φανταστείτε λοιπόν σε έναν απρόσεκτο τι μπορεί να συμβεί. Οπότε δεν έχει διακρίσεις. Τώρα. Πριν κλείσουμε, να προσθέσω ότι για το νοσοκομείο επίσης υπάρχει αυτό το, και ο περιορισμός των εγχειρήσεων κατά 80% και μόνο οι αναγκαίες και τα λοιπά, ναι. Οι επίγουσες. Αυτό δεν ξέρω τι επιπτώσεις μπορεί να έχει για συμπολίτες μας που περιμένουν μια εγχείρηση και στο νοσοκομείο. Έτσι. Να το δω λίγο και αυτό. Και όχι μόνο στο δικό μας το νοσοκομείο. Και όχι μόνο στο δικό μας. Αυτό ισχύει για όλα τα νοσοκομεία, για γιατί να ξέρετε ότι πολλοί συμπολίτες μας, κύριε Νατσούλη, περιορισμός των χειρουργείων κατά 80%. Κάποια χειρουργία και σε άλλα νοσοκομεία, κυρίως στην περιοχή των Ιωαννίνων. Αυτό θα δημιουργήσει έτσι μια δυσκολία, βέβαια, και μια δυσλειτουργία. Απλώς φαντάζομαι ότι από πλευράς των γιατρών θα γίνει μια αξιολόγηση το ποια χειρουργία μπορούν να μεταφερθούν και κάποια, ξέρω εγώ, να παραμείνουν. Κάποια πρέπει να γίνουν. Φοβάμαι ότι θα πάνε πολύ και στα ιδιωτικά, οπότε καταλαβαίνετε εκεί θα υπάρχει και οικονομική αιμορραγία για συμπολίτες μας. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.